φέτος κάνουμε μια προσπάθεια αντίστοιχα να γίνουν βήματα μετρήσιμα και ευδιάκριτα και στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Θα προκηρύξουμε πολύ σύντομα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο σίγουρα, μια δέσμη μονίμων γιατρών του ΕΣΥ συγκεκριμένων ειδικοτήτων με βάση τις ανάγκες, τις ιεραρχημένες ανάγκες που μας δίνουν οι υγειονομικές περιφέρειες για όλα τα κέντρα υγείας της χώρας. Κάνουμε μια προσπάθεια ανανέωσης του εξοπλισμού τους μέσα από πόρους είτε ευρωπαϊκούς, είτε μέσω του ΕΣΠΑ, μέσω των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας στο ΙΝΤΕΡΕΚ, μέσα από κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο. Και νομίζω ότι χρειάζεται και μια συνολική παρέμβαση ανανέωσης και των κτηριακών υποδομών, ιδιαίτερα στα κέντρα υγείας της Υπαίθρου, τα οποία η αλήθεια είναι ότι από τη δεκαετία του 80 που φτιάχτηκαν τα περισσότερα δεν έχουν γίνει σοβαρές βελτιωτικές παρεμβάσεις. Το προσωπικό εδώ νομίζω ότι πραγματικά κάνει πολύ αξιόλογη δουλειά. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη διαρροή ιατρικού δυναμικού μετά το 2014, μετά το νόμο 4238, που αποδιοργάνωσε και απορρίθμισε τελείως την πρωτοβάθμια φροντίδα στα αστικά κέντρα. Έχουμε ενισχύσει σε ένα βαθμό αυτή την λειτουργία με επικουρικούς γιατρούς και τα εργαστήρια έχουν ανακτήσει τη δυνατότητά τους και το ακτινολογικό και το μικροβιολογικό, το βιοπαθολογικό να παρέχουν υπηρεσίες. Θα προσπαθήσουμε παράλληλα με την ανάπτυξη των νέων τοπικών μονάδων υγείας. Μου ανακοινώθηκε ότι μέσα στον Απρίλιο θα λειτουργήσει η πρώτη τοπική μονάδα στις Σέρες με πλήρη στελέχωση, με γιατρούς οικογενειακούς, δηλαδή παθολόγους, παιδιάτρους και γενικούς γιατρούς, και με άλλες ειδικότητες επαγγελματιών υγείας όπως νοσηλευτές, κοινωνική λειτουργή, επισκέπτες υγείας. Είναι ένα νέο μοντέλο αυτό, το οποίο αναπτύσσεται σιγά σιγά σε όλη τη χώρα, το οποίο έρχεται να καλύψει κατά την άποψή μας ένα μεγάλο κενό το οποίο υπήρχε στα αστικά κέντρα ειδικά, και κυρίως θέλουμε να δώσει έμφαση σε ένα πεδίο που ήταν πολύ ελλειμματικό στο σύστημα υγείας, όπως είναι η πρόληψη, η αγωγή υγείας, η παρέμβαση στην κοινότητα, η εξωστρεφής δράσης, ενημέρωσης του πληθυσμού, η σχολικής υγείας και φυσικά η κατοίκον φροντίδα. Αυτό το κενό λοιπόν μπορεί να εξυπηρετηθεί σε πολύ καλύτερο, μεγαλύτερη πληρότητα από τις νέες δομές που αναπτύσσουμε, οι οποίες προφανώς δεν έχουν ανταγωνιστική σχέση με τις σημερινές. Θα υπάρξει μια συνέργεια και μια λειτουργική διασύνδεση, έτσι ώστε ο πολίτης να έχει μια προοπτική αναβαθμισμένης φροντίδας και στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περιθάλψης.